Μαύρη η επόμενη μέρα για το Αμάρι. Η μεγάλη φωτιά που κατέκαψε το ορεινό χωριό του Ρεθύμνου άφησε πίσω της μόνο από καΐδια και στάχτη. Περίπου 10.000 είναι τα καμένα στρέμματα, με τη ζημιά για τους κατοίκους να είναι ανυπολόγιστη. Αμέτρητα ελαιόδεντρα, μελίσια και ζώα παραδόθηκαν στις φλόγες. Ολόκληρες περιουσίες έχουν καταστραφεί σε ένα δήμο που βασίζεται στην ελαιοκαλλιέργεια και το ζωικό κεφάλαιο για να επιβιώσει. Δεν έμεινε τίποτα. Μόνο κάτι δεντρίλια που έχω που δεν έπεσε φωτιά. Τα υπόλοιπα, τίποτα. Δεν έχω πάει ακόμα να δω. Σίγουρα είναι καημένοι. Σίγουρα. Πληγές πολλές. Ζημιές σε οζά, σε δέντρα, σε σπίτια. Εσείς καταστράφηκε περιουσία σας. Εγώ δεν είμαι από αυτό το χωριό, αλλά ήμουν 2 μέρες εδώ. Βοηθούσα συναδέρφους, φίλους να προλάβουμε ό,τι μπορούμε. Τα πάντα. Περιουσία σε πρόβατα, τα πάντα. Εμείς εδώ πέρα από τις ελιές και από την κτηνοτροφία ζούμε. Οι άλλοι άνθρωποι που καήκανε, καταστραφήκανε τελείως. Τελείως. Ούτε λάδι, ούτε τίποτα, τελείωσαν. Οι βοσκοί που είχαν εδώ σημαδιά, αυτά καήκανε τελείως. Όσα καήκανε. Και όσες ελιές καήκανε, καήκανε. Δεν ξαναγίνονται ποτέ. Όλα έχουν καεί. Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Αυτά. Σύσσωμη τοπική κοινωνία ζητά άμεσα αποζημιώσεις των πληγέντων αυτής της τεράστιας καταστροφής. Εδώ είμαστε σε ένα φτωχό χωριό και με αυτή τη φωτιά γεννήκαν μεγάλες ζημιές σε αμπέλια, σε ελιές, τα οποία ήταν χωρίς νερό, ήταν 200χρονο, 500χρονο ελιές που δεν πρόκειται να ξαναγίνουν. Γι' αυτό πρέπει να τεθεί το χωριό σε έκτακτη ανάγκη, να αποζημιωθεί σύντομα. Και όχι ψίχουλα και μνημόσυνα από τους υπεύθυνους. Περιμέναμε από τα ελαιόδεντρα να βγάλουμε μια δραχμή. Τώρα έτσι που καήκανε, τι να κάνουμε. Η ζωή είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εδώ να αρχίσει το κράτος εμάς να μας δώσει κάποια αποζημίωση, αλλά όχι του χρόνου. Τώρα, πώς θα ζήσουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε άλλους σπόρους ζωής. Ναι, καταστράφηκε, όλο κληρωτικά. Πολλά στρέμματα. Έφυγε από το χορδάκι, έφυγε και πήγαινε στον Πλάτανο, σχεδόν στο κλίμα, στο Ηράκλειο. Στον νομό Ηράκλειο, στο σύνορο νομό Ηράκλειο έφτασε. Το βράδυ της Πέμπτης, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας δεσμεύτηκε από τον Πλάτανο που βρέθηκε ότι θα δοθούν οι ανάλογες αποζημιώσεις των ανθρώπων που τσάκισε η πυρκαγιά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το οποιοδήποτε θέμα αποζημιώσεων, είμαι ήδη σε ανοιχτή γραμμή, τον κύριο Τριαντόπουλο έχει την αρμοδιότητα. Όλοι οι άνθρωποι θα υποστηριχτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα, ήδη 4 δημοτικές κοινότητες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον Δήμαρχο Αμαρίου να καταθέτει εκ νέου αίτημα για την κήρυξη ολόκληρου του Δήμου. Η υπόσχεση που μου έδωσε ο Υπουργός ότι δεν θα μας ξεχάσουν. Περιμένουμε λοιπόν τη στήριξη της πολιτείας, διότι είμαστε ένα μικρός ορεινός Δήμος και δεν μπορούμε μόνοι μας να υπολώσουμε τα τραύματα και θα πρέπει και οι άνθρωποι που είναι φτωχή περιοχή του Αμάρι να αποζημιωθούν για τις περιουσίες τους. Την ίδια στιγμή υπάρχουν ζήμια σε δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης, ηλεκτρικών παροχών και δικτύων του Δήμου, ενώ το χωριό Αποδούλου έχει μείνει ένα μήνα χωρίς νερό. Όπως βλέπετε, οι καταστροφές είναι τεράστιες. Δεν είναι όμως οι περιουσίες, είναι και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης του Δήμου, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Εδώ τολάσσω ένα μήνα. Όποτε αν έχουν υδροφόρες φέρνουν, λέει, όποτε δεν έχουν υδροφόρες δεν φέρνουν. Αυτό έχω να σας πω, τίποτα άλλο. Παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων, ενώ έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή την Κυριακή κάνουν οι αρμόδιοι, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε ολόκληρο το νησί, επισημένοντας ότι ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν πιθανόν να είναι μεγάλος, αλλά το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Τα ελαιόδεντρα που σιγοκαίνε ακόμα στην περιοχή δεν δίνουν ευκαιρία εφησυχασμού. Μάλιστα, μπροστά στο φακό της Κρήτη TV το απόγευμα της Παρασκευής, ξέσπασε φωτιά στην κουφάλα μιας ελιάς, την οποία κατάσβεσαν πολίτες με ψεκαστικό πριν πάρει διαστάσεις.